Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο ήρθε πριν από κανένα δύο μέρες. Είναι τα Razer Electra V2. Είναι η καινούργια έκδοση των γνωστών ακουστικών της Razer και είδαν από την αντιπροσωπεία ότι χάλασαν τα δικά μου Superlux και θέλησαν να μου τα στείλουν για να τα αλλάξω και να τα αντικαταστήσω με αυτά. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί στη Zegetron που είναι η αντιπροσωπεία της Razer στην Ελλάδα. Όταν ήρθανε, κέντρισε το ενδιαφέρον μου αυτό εδώ το αυτοκολλητάκι. Ξέρω τα έχετε δει από πάρα πολύ κόσμο να τα δείχνουν για υπολογιστή, για χρήση σε PC. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να κάνω κάτι διαφορετικό, εξού και η αλλαγή στο setup. Ήρθαμε, βλέπουμε μάλλον εδώ πέρα, ότι έχει also compatible with PlayStation 4, που σημαίνει ότι θα λειτουργούν άψογα και στο PlayStation 4. Οπότε θέλησα να κάνω το δικό μου unboxing διαφορετικό και να σας τα ανοίξω στο PlayStation 4 επάνω. Δηλαδή τι καλύτερο τραπέζι από ένα PlayStation 4 πραγματικά. Και ναι, οπότε ας τα δούμε. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι. Κατευθείαν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, παίζουν και με PlayStation 4. Όμορφο κουτί, θυμίζει τις παλιές συσκευασίες της Razer, μιας και έχουν αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Οπότε πάμε να δούμε όμως και πώς είναι μέσα τα ακουστικά. Ας μην ασχοληθούμε άλλο με το πακέτο. Στο μεταξύ μου αρέσει πήρα σουγιά, αλλά εδώ ήταν ανοιχτό, μάλλον από το κούνα-κούνα. Αλλά πριν να το ανοίξω όμως, δύο δευτερόλεπτα να δούμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει. Βλέπουμε εδώ έχει custom tuned 40 χιλιοστών οδηγούς drivers, μαγνήτες. Έχει μαλακά μαξιλαράκια, unibody frame από αλουμίνιο, δηλαδή το πάνω πλαίσιο είναι από αλουμίνιο. Έχει control πάνω στο ακουστικό για να ρυθμίζει την ένταση του ήχου, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. 3,5 jack είναι τα αναλογικά αυτά και μου τα έστειλαν για να μπορώ να τα συνδέσω και πάνω σε κονσόλα και οπουδήποτε θέλω, τα οποία είναι βολικά, γιατί αν έχεις καλή ώρα PlayStation όπως και εγώ, δουλεύουν και σε αυτό. Έχει Virtual 7,1 surround, το οποίο λειτουργεί μέσα από το πρόγραμμα της Razer, το οποίο το έχω δοκιμάσει πιο παλιά ακουστικά και είναι αρκετά καλό. Αυτά. Και επίσης το μικρόφωνο βγαίνει και μπαίνει, κάτι το οποίο με βολεύει πάρα πολύ προσωπικά γιατί χρησιμοποιώ δικό μου μικρόφωνο, οπότε δεν το χρειάζομαι και δεν θα το χρησιμοποιήσω σχεδόν καθόλου, μόνο για το PlayStation ίσως κάποια στιγμή. Οπότε πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Βγαίνει εύκολα. Εν τω μεταξύ πάει πάρα πολύ καιρός που έχω να ανοίξω τέτοιο πακέτο, πραγματικά πάει πάρα πολύ καιρός. Ας τα ακουμπήσω λίγο δύο δευτερόλεπτα μας εδώ, να δούμε τι άλλα συνοδευτικά έχει μέσα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα αυτοκόλλητα, είναι τα κλασικά πράσινα αυτοκόλλητα, μιας και δεν είναι ούτε χρώμα ούτε οτιδήποτε. Και έχουμε κάποιες γρήγορες οδηγίες σχετικά με το πώς θα τα συνδέσουμε και το registration που χρειάζεται να κάνουμε στην πλατφόρμα της Razer, το Synapse, στο οποίο αν δεν το ξέρετε, όσοι αγοράζετε ακουστικά ή περιφερειακά της Razer, κατεβάζετε και το Synapse και θα κάνετε registration εκεί μέσα τα ακουστικά σας ή οτιδήποτε για να μπορούν να δουλέψουν. Κάτι το οποίο είναι πρακτικό και φτιάχνετε τα δικά σας προφίλ, οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, ωραία. Οπότε πάμε να τα βγάλουμε σιγά σιγά. Είναι ιδιαίτερο το δέσιμό τους. Οπ, αυτά φύγανε. Ωραία, αποσπόμενο καλώδιο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Με βολεύει πάρα πολύ, είναι επέκταση, αυτή θα τη δούμε. Έχουμε εδώ πέρα το μικρόφωνο των ακουστικών. Εν τω μεταξύ υπάρχει περίπτωση ο ήχος να μην είναι τόσο καλός στο βίντεο και αυτό γιατί γράφω με τις κάμερες στο μικρόφωνο γιατί είμαι μακριά από την κονσόλα, οπότε συγχωρήστε τον οποιοδήποτε θόρυβο, αλλά ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε καθαρά. Και βλέπουμε έχουν αυτά εδώ τα straps τα οποία τα λατρεύω παρεπιπτόντως. Πες να είναι ότι καλύτερο σε φάση unboxing και θα τα χρειαστούμε και αλλού. Λοιπόν, και βγάζουμε τα ακουστικά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πριν τα ακουστικά, ας δούμε την επέκταση. Λοιπόν, η επέκταση
είναι αυτή εδώ και να λαμβάνει το εξής. Εάν δείτε, το καρφί από κάτω, τον jack, είναι τριπλό, δηλαδή έχει και για τον ήχο επάνω, για το μικρόφωνο. Οπότε αν εσείς θέλετε να το συνδέσετε σε PC και όχι σε κάποιο κινητό ή σε κάποια κονσόλα, πρέπει να έχετε αυτόν τον adapter. Αυτός ο adapter αναλαμβάνει να βάλει, αυτή εδώ είναι για το μικρόφωνο η υποδοχή, αυτή εδώ η υποδοχή είναι για τα ακουστικά και εδώ πέρα προφανώς μεγαλώνει και το μήκος περίπου ένα μέτρο. Περίπου ένα μέτρο σκεφτείτε. Οπότε μεγαλώνει το μήκος για να το φτάσετε στο κουτί σας εάν είναι μακριά και για να μπορείτε να το συνδέετε πάνω στο κουτί σας, πάνω στη κεντρική σας μονάδα. Μετά, το καλώδιο τους είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι όπως το βλέπω πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 μέτρο περίπου. Έχουνε jack καρφί εδώ πέρα 3,5 χιλιοστών. Και πάμε στα ακουστικά αυτά καθεαυτά. Ξεκινάω από αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το αλουμινένιο πλαίσιο. Όντως είναι αλουμίνιο, είναι ελαστικό. Βέβαια δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις, αλλά είναι αρκετά ανθεκτικό από ό,τι φαίνεται. Έχουμε εδώ δερματίνη επάνω με το λογότυπο της Razer για να κρατάει το κεφάλι μας. Είναι ωραία, μεγαλώνει, οπότε ανάλογα με το κεφάλι θα έχετε θέμα. Και έχουμε εδώ τα headset, τα ακουστικά κυρίως, τα οποία είναι κλειστού τύπου. Βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει κανένα άνοιγμα, σημαίνει ότι απομονώνουν καλύτερα αυτόν που ακούει από το περιβάλλον και δεν ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εάν δεν είστε σε πάρα πολύ φασαριόζικο, να το θέσω απλά, και πολύ βόβο περιβάλλον, δεν ξέρω αν έχετε πάρα πολύ καλή ακουστική εμπειρία, μιας και τα ανοιχτού ή ήμι ανοιχτού τύπου, όπως ήταν για παράδειγμα τα Superlux ή κάποια άλλα, ή όπως τα Kraken της συγκεκριμένης εταιρείας, αφήνουν τον ήχο να πάρει περισσότερες διαστάσεις, να μπορέσει να απλωθεί καλύτερα και να επιστρέψει στο αυτί ακόμα καλύτερα, ενώ εδώ πιέζεται και αναγκαστικά γυρνάει όλη την άκλαση πίσω στο αυτί. Δεν ξέρω κατά πόσο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ποτέ κλειστού τύπου ακουστικά. Όχι ψέματα, είχα πριν από πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι σε απομονώνουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ναι, για την τιμή τους πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Νομίζω είναι τα πιο οικονομικά της Razer τα συγκεκριμένα, χωρίς να παίρνω και όρκο, μιας και δεν τα έχω μελετήσει καθόλου τα ακουστικά της. Έχω καιρό να ασχοληθώ με τα ακουστικά της Razer και τι έχουν βγει και τι δεν έχουν βγει. Αλλά ναι, για αυτό που θέλουμε καλά θα είναι. Θα τα δοκιμάσουμε. Εγώ για το PlayStation τα θέλω κυρίως και θα τα βάζω και πάνω στην κονσόλα, οπότε ναι, ευκαιρία είναι. Μέχρι τώρα τι χρησιμοποιούσα, αν έχετε δει, το controller του PlayStation έχει από εδώ πίσω ένα audio input το οποίο βάζει στα ακουστικά. Εγώ χρησιμοποιούσα τα Xiaomi, τα Piston πια ήτανε, τα οποία μια χαρά δούλευαν. Και εδώ πέρα έχουμε το μικρόφωνο το οποίο είναι attachable, μπαίνει στο... Πού μπαίνει για... Μπαίνει εδώ πέρα, το οποίο κρύβεται η υποδοχή, το οποίο βέβαια μπορείς και να το χάσεις, θέλει μεγάλη προσοχή. Έχει μία τάπα η οποία μπαίνει και βγαίνει και τοποθετείται εδώ. Κάτι το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό. Ωραία. Το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό σε περίπτωση που δεν θες να χρησιμοποιείς το μικρόφωνο σου. Επίσης, στο ένα ακουστικό μας, πρόσεξα, από την πίσω πλευρά εκεί που είναι το μικρόφωνο και είναι βολικό να είναι πίσω, πιστέψτε με, είναι πολύ βολικό. Έχουμε για να κάνεις mute το μικρόφωνο, το οποίο είναι επίσης χρήσιμο, και για να αυξομειώνεις την ένταση από τα ακουστικά, κάτι το οποίο επίσης και αυτό είναι χρήσιμο κυρίως για όσους ξέρετε στο PlayStation. Στο PC εντάξει το ρυθμίζεις, αλλά στο PlayStation η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βολικό αυτό το πράγμα. Και τα μαξιλαράκια του. Τα μαξιλαράκια του είναι αρκετά απαλά. Να το βάλω όμως και να το δοκιμάσω 2 λεπτά. Λοιπόν, στο δικό μου κεφάλι ταιριάζει σχετικά καλά. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έρχομαι το πλάι τώρα, γιατί η κάμερα είναι σχετικά κάτω. Ταιριάζουν καλά στα αυτιά, κάνουν καλή ηχομόνωση. Αλλά πάμε να δούμε, είναι πολύ απλή η εφαρμογή, απλά plug and play, το βάζουμε στο PlayStation μέσα και αυτό που προσέχω κατευθείαν που μου αρέσει και είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μου αρέσει είναι το γεγονός του ότι εγώ μπορώ να αυξομειώνω την ένταση του ήχου
χωρίς να έχω θέμα. Κάτι το οποίο με ενοχλούσε όταν έβαζα τα απλά ακουστικά μου, τις ψήρες που έχω επάνω, δεν μπορούσα να αυξομοιώσω την ένταση. Και αυτό είναι το γεγονός το οποίο μου αρέσει, ότι εγώ με τον button πίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορώ να αυξομοιώσω την ένταση. Και να σας πω, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο selling point. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο ήχος του PlayStation είναι τόσο super duper wow εντυπωσιακός, και σίγουρα τα ακουστικά ακούγονται αρκετά ωραία και εντυπωσιακά και μπασάτα. Αλλά το γεγονός του ότι εσύ μπορείς να αυξομοιώσεις τον ήχο για να μην σε ενοχλεί, νομίζω ότι είναι το selling point. Και ακούγονται όλα τα εφέ κανονικά από το μενού. Έχω του Dark Souls το theme από πίσω. Και ναι, ας δούμε όμως, να βάλω κάτι το οποίο θέλω να δω αν λειτουργεί καλά, να δω μια ταινία ή κάτι αντίστοιχο. Ας βάλουμε όμως λίγο Netflix να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές σειρές να διαλέξεις. Ποια έχει καλό? Το τέτοιο έχει, το πώς το λένε, το... Θα βάλουμε ένα από τα αγαπημένα μου anime για να... επειδή έχει πάρα πολύ καλό soundtrack και έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, θέλω να δω πώς ακούγεται. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα για να δοκιμάσουμε τον ήχο. Next. Ακούγεται πολύ ωραία. Γενικά, σας ξέρετε, λατρεύω το soundtrack από το συγκεκριμένο και νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό. Δεν ξέρω, και η εφαρμογή τους δεν κουράζει, δεν έχουν καλά στο αυτή. Βέβαια, η αλήθεια μετά από ώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ήδη έχω αρχίσει να ζεσταίνομαι λίγο, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Νομίζω ότι πραγματικά για το PlayStation είναι overkill και κακώς δεν έχουν διαφημιστεί τόσο για PlayStation. Το button εδώ πέρα είναι το κάτι άλλο, ειδικά. Ξέρετε, όσοι παίζετε PlayStation και δεν έχετε ακουστικά που αυξομειώνετε την ένταση, ότι είναι λίγο σπαστικό σε κάποια παιχνίδια, σας ξεκουφώνει και πρέπει να πάτε στο μενού να το αλλάξετε, ή γενικά θέλει διαδικασία. Ενώ εδώ είναι όλα πάνω στο αυτί σου και είναι πάρα πολύ βολικό. Και νομίζω ότι είχε πλασαριστεί πιο πολύ για PlayStation ακουστικά, θα ξεφεύγανε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα και στο PC ανεβαίνει. Με την κάρτα ήχου, με την κονσόλα, θα ανέβει και άλλο η ποιότητά του. Ο ήχος τους είναι ικανοποιητικός. Δεν είναι κάτι το super duper wow. Προέρχομαι από πολύ καλά ακουστικά και με κονσόλα ήχου, που σημαίνει ότι ξέρω να διακρίνω τον καλό ήχο και τον έντονο ήχο και τον καθαρό ήχο. Είναι ικανοποιητικά. Δεν θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι αρκετά καλά για αυτό που προσφέρουν. Και νομίζω ότι όντως, ναι, για το PlayStation είναι το κάτι άλλο. Τσεκάρετε τα. Ήμουν ο Κώστας, ξεκινάω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία που μου τα έστειλε, μιας και είδαν ότι χάλασαν τα δικά μου χωρίς να τους πω τίποτα. Ήταν πολύ καλή κίνηση. Και αυτά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Από μένα, να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Like, subscribe όσοι θέλετε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!